Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ενώπιον της Προέδρου της Δημοκρατίας Κατερίνας Αγκελαροπούλου και παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, ορκίστηκαν τα μέλη της νέας κυβέρνησης στο Προεδρικό Μέγαρο. Η νέα αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας Ειρήνη Αγαπηδάκη απουσίασε δικαιολογημένα λόγω κορονοϊού, ενώ 61 μέλη της νέας κυβέρνησης ορκίστηκαν με θρησκευτικό όρκο και μόνο ο Υφυπουργός Εργασίας Πάνος Τσακλόγλου με πολιτικό. Αμέσως μετά ξεκίνησαν στα Υπουργεία και οι διαδικασίες παράδοσης παραλαβής από τους υπηρεσιακούς υπουργούς. Με χαμόγελα και σε κλίμα συγκίνησης ορκίστηκαν ενώπιον της Προέδρου της Δημοκρατίας και του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη τα 62 από τα 63 μέλη της νέας κυβέρνησης με όλους τους υπουργούς και υφυπουργούς να δηλώνουν ότι νιώθουν το αίσθημα ευθύνης για να ανταποκριθούν στις προσδοκίες των πολιτών που επέλεξαν τη Νέα Δημοκρατία να οδηγήσει τη χώρα την επόμενη τετραετία. Από τους 62 παριστάμενους υπουργούς και υφυπουργούς απουσίαζε η Ειρήνη Αγαπηδάκη καθώς βρέθηκε θετική στον κορονοϊό. Οι 61 έδωσαν θρησκευτικό όρκο και μόνο ο υπουργός εργασίας Πάνος Τσακλόγλου έδωσε πολιτικό. Ορκίζομαι στο όνομα της Αγίας και Ομοουσίου και Αδιαιρέτου Τριάδος. Να τηρώ το Σύνταγμα και τους νόμους. Και να υπηρετώ το γενικό συμφέρον του ελληνικού λαού. Επιτρέψτε μας και εμάς να σας ευχηθούμε καλό δρόμο με δύναμη και κουράγιο. Διαβεβαιώνω στην τιμή και τη συνείδησή μου ότι θα τηρώ το Σύνταγμα και τους νόμους. Και θα υπηρετώ το γενικό συμφέρον του ελληνικού λαού. Μετά την τελετή ορκομοσίας όλων των υπουργών και υφυπουργών, ξεκίνησε η διαδικασία υπογραφής του πρωτοκόλλου με πρώτους να βάζουν την υπογραφή τους η Πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο Πρωθυπουργός και ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος. Αμέσως μετά υπέγραψε ως πρώτος τη τάξη υπουργός ο Υπουργός Οικονομικών Κωστής Χατζηδάκης και ακολούθησαν ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, οι Υπουργοί Άμυνας, Εσωτερικών, Παιδείας και Υγείας και οι υπόλοιποι υπουργοί και υφυπουργοί. Ευδιάθετα και με τις οικογένειές τους να τους συνοδεύουν, εμφανίστηκαν στο Προεδρικό Μέγαρο από νωρίς το πρωί τα μέλη της νέας κυβέρνησης. Όλοι τους μίλησαν για πολλές προκλήσεις στα χαρτοφυλάκια που αναλαμβάνουν, αφού είναι ελάχιστοι αυτοί που παρέμειναν στη θέση τους, ενώ σε σχέση με την προηγούμενη κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη. Οι ευχές για καλή επιτυχία στο έργο τους κυριαρχούσαν, με τους ίδιους να μιλούν για σηκωμένα μανίκια από την πρώτη κιόλας συνεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου που έχει οριστεί για το πρωί της Τετάρτης. Θα συνεχίσουμε. Υπάρχουν προκλήσεις και πρέπει να τις αντιμετωπίσουμε. Ποια είναι σπουδαιότερη? Η απορρόφηση των πόρων, η ανάπτυξη, οι δουλειές. Νέες προκλήσεις, αλλά σταθερές αρχές και αξίες. Σκληρή δουλειά, λίγα λόγια, σεμνότητα, ετοιμότητα και αποτελεσματικότητα. Έχουμε πολλή δουλειά να κάνουμε. Μεγάλη τιμή μου έκανε ο Έλληνας Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Έχουμε βεβαίως να καταπολεμήσουμε, να συνεχίσουμε μάλλον να το πω καλύτερα, την καταπολέμηση ακρίβειας και του πληθωρισμού. Καινούριο ξεκίνημα, πολλή δουλειά και ευθύνες. Προέρχομαι από Υπουργείο με προκλήσεις. Πιστεύω θα κάνουμε καλή δουλειά. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Πολλή δουλειά, ευθύνες και βάζουμε μπροστά. Αλλαγή χαρτοφυλακίου. Ναι, πρόκληση. Πρόκληση, ένα αντικείμενο το οποίο μου αρέσει. Έχω σχέση με την Ήπεθρο, προέρχομαι από περιφέρεια. Γνωρίζουμε τα προβλήματα, τα οποία είναι πάρα πολλά. Οι προκλήσεις είναι περισσότερες. Όμως η ομάδα είναι εξαιρετική και ο Πρωθυπουργός μας έχει δώσει σαφείς κατευθύνσεις. Τα στοιχήματα πολλά, καθημερινά. Οι ένοπλες δυνάμεις θα συνεχίσουν να εξοπλίζονται. Η χώρα θα παραμείνει ισχυρή, πρωταγωνίστρια. Όλο αυτό που χτίσαμε θα συνεχίσουμε, γιατί είναι το απόλυτο στοίχημά μας, το εθνικό μας καθήκον απέναντι στους Έλληνες και να είναι και να νιώθουν ασφαλείς. Θα είμαστε και σε ένα άλλο πολύ υψηλό θόκο και μάλιστα με πολύ μεγάλες προκλήσεις την επόμενη τετραετία στο Υπουργείο Δικαιοσύνης. Είναι μια κυβέρνηση η οποία θα πρέπει να δουλέψει σκληρά, ούτως ώστε να γίνουν οι απαραίτητες μεταρρυθμίσεις που έχει ανάγκη η χώρα. Ήδη έχουν γίνει πάρα πολλά βήματα σε αυτή την κατεύθυνση και στον τομέα των επενδύσεων και της ανάπτυξης. Είναι ωραίο χαρτοφυλάκιο. Ήμουνα στην αρμόδια επιτροπή στην προηγούμενη θητεία. Είναι ένα αντικείμενο που αγαπώ. Είμαι παιδίατρος, δημογραφικό, μεγάλο πρόβλημα. Έχουμε πολλή δουλειά με την Υπουργό, τη Σοφία τη Ζαχαρά, και όλοι μας θα δώσουμε τον καλύτερο εαυτό να τιμήσουμε την εμπιστοσύνη του Πρωθυπουργού και των συμπολιτών μας. Είναι παλιά λιμέρια, έχει πολύ ενδιαφέρον για μένα και λίγο συγκινητικό θα έλεγα. Και περιμένω με πολύ χαρά να δω γνώριμα πρόσωπα. Τον Εύρο, από τον ακριτικό Εύρο, μια περιοχή αγροτική κατά βάση, η οικονομία της. Κατά συνέπεια η ευθύνη είναι πιο μεγάλη. Είναι μεγάλη τιμή.
και ευθύνη. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στον Πρωθυπουργό για την εμπιστοσύνη του. Και είναι ψηλά ο πήχης στο Υπουργείο που μας στέλνει μαζί με τον Δημήτρη του Παπαστεργίου, διότι οι προκάτοχοί μας έχουν κάνει εξαιρετική δουλειά. Έχουν αφήσει έργο το οποίο πρέπει να συνεχιστεί με όλη μας τη δύναμη. Καλή επιτυχία να ευχηθώ σε όλους. Θα πάνε όλα πολύ καλά σε αυτά που δεσμευτήκαμε. Προχωράμε γρήγορα από εκεί που αφήσαμε τη δουλειά μας. Είχα σχέση με τα σώματα ασφαλείας. Βέβαια, διαφορετικά είναι να έχεις σχέση με τα σώματα ασφαλείας και αλλιώς είναι να πηγαίνεις σε ένα υπουργείο, το οποίο οφείλεις να δημιουργήσεις πολιτικές τέτοιες που θα κάνουν τον Έλληνα πολίτη να αισθάνεται κάθε μέρα όλο και πιο ασφαλής. Νιώθουμε υπέροχα και νιώθουμε μια τεράστια ευθύνη. Μια τεράστια ευθύνη και θα ήθελα έτσι ευκαιρία, από την ευκαιρία να ευχαριστήσω τον Πρωθυπουργό, τον κ. Μητσοτάκη, που με επέλεξε, που τιμάει τη Δωδεκάνησο, τιμάει την Ισιωτική Ελλάδα και με έβαλε στη θέση του Υφυπουργού Ναυτιλίας και Ισιωτικής Πολιτικής. Είδαμε την πλήρη σύνθεση του νέου υπουργικού σχήματος, τη μοναδική εκπρόσωπο τη Δυτική Ελλάδα, αλλά και το τιέμα είναι εκτός και όνομος της Μεσσηνίας, που αποτελεί διαχρονικά ένα από τα κάστρα της Νέας Δημοκρατίας. Είναι κοντά μας ο Γιώργος Μικελόπουλος, βρίσκεται στο στούντιο για να μας ανοίξουμε μαζί την πολιτική ατζέντα, την πολιτική συζήτηση. Γιώργο, καλησπέρα. Καλησπέρα, Κώστα. Προαναγγείλαμε, εκτός η Δυτική Ελλάδα, πλην μιας βουλευτού Αχαΐας, της Κριστίνας Αλεξοπούλου, εκτός ο νομός Ηλίας, φυσικά, όπως μας έχει συνηθίσει τα τελευταία χρόνια και μετά τον Κώστα Τζαβάρα, εκτός ο νομός Ετώλα Καρνανίας, ο οποίος είχε και στα δύο σχήματα στην προηγούμενη κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, εκτός και η Μεσσηνία. Δυτική Ελλάδα, Δυτική Πελοπόννησος αγνοούνται πλην μίας εξαίρεσης από το νέο Υπουργικό Συμβούλιο, το πιο μεγάλο Υπουργικό Συμβούλιο από τη μεταπολίτευση και μετά, οι χειρές απουσίες. Φαντάζομαι πως δεν έχει καμία σημασία για τους παρικούντες στην Ιερουσαλήμ πως τόσο η Νέα Δημοκρατία στην Ηλία πήρε πολύ μεγάλο ποσοστό, όσο και όπως πολύ σωστά είπες και εσύ ότι η Μεσσηνία παραμένει προπύργιο της γαλάζιας παράταξης, που παρά τις δυσκολίες που αντιμετώπισε το βράδυ της περασμένης Κυριακής, κατάφερε τελικά να επανεκλέξει 4 βουλευτές. Και απλώς αναρωτιέμαι πώς είναι δυνατόν σε έναν άξονα στον οποίο ανήκει η Ηλία η Μεσσηνία, με τόσα συγκριτικά πλεονεκτήματα που καλούνται να αναδειχτούν, αλλά και με τόσα προβλήματα αλλά και ανοιχτές εκκρεμότητες που τρέχουν, όπως οι υποδομές, τα αεροδρόμια, η υγεία, η αγροτική παραγωγή και ακόμα πολλά, πώς γίνεται να μην υπάρχει έστω και μία φωνή σε ένα σημαντικό χαρτοφυλάκιο, προκειμένου και να τρέξει διαδικασίες, αλλά και να εκπροσωπήσει, και αν θέλεις, και αυτή τη γωνιά της Ελλάδας. Έχουμε τον κύριο Σκυλακάκη, η γυναίκα του έλκει την καταγωγή της από τον ομό Ηλίας, από την περιοχή των Δουνεϊκών. Ο ίδιος δεν τηρεί σπίτι, έρχεται συχνά τα καλοκαίρια. Τουλάχιστον έχουμε έναν που μπορούμε να χαρακτηρίσουμε δικό μας άνθρωπο σε αυτό το συμβούλιο, το Υπουργικό Συμβούλιο. Έχουμε την Υπουργός Περιβάλλοντος πλέον και Ενέργειας, ο κύριος Σκυλακάκης. Είναι η Χριστίνα Αλεξοπούλου, υφυπουργός υποδομών, σοβαρό υπουργείο από την γειτονική Αχαΐα. Είναι άλλοι δύο με καταγωγή από την Αχαΐα. Ο Παύλος Μαρινάκης, ο οποίος έχει αυξημένες αρμοδιότητες πλέον ως κυβερνητικός εκπρόσωπος και ως γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας, ο οποίος είναι κάθε αυτού πατρινός, σπούδασε και στη συνέχεια διέμεινε στην Αθήνα. Είναι ο Θανάσης Κοντογιώργης, ένας από τους στενούς συνεργάτες του Κυριάκου Μητσοτάκη με καταγωγή από τα Καλάβρητα. Και από εκεί και πέρα, όπως είπες, αγνοούνται στην κυριολεξία. Οι νομοί της Δυτικής Πελοποννήσου, του Δυτικού Άξονα, είναι ελάχιστοι. Ωστόσο, να πούμε και τα θετικά. 15 γυναίκες στο νέο υπουργικό σχήμα, ένα πολύ πολύ μεγάλο ποσοστό κάτω των 40 ετών, για πρώτη φορά σε σύνθεση υπουργική. Μέσο όρο ηλικίας στα 53 χρόνια, το 45% ανήκουν στη λεγόμενη γενιά των 40. Και 19 οι εξοκοινοβουλευτικοί. Αυτή τη φορά. Φαίνεται πως ο Κυριάκος Μητσοτάκης συνεχίζει την πεπατημένη που μας έχει συνηθίσει και από την προηγούμενη θητεία του 2019, των εξοκοινοβουλευτικών, των ανθρώπων, δηλαδή των τεχνοκρατών κυρίως, οι οποίοι μπορεί να συμβάλλουν στο κάθε Υπουργείο πιο πολύ τεχνοκρατικά παρά πολιτικά. 34 μέλη, το 54% του νέου Υπουργικού Συμβουλίου είναι νέες είσοδοι στην κυβέρνηση. Ωστόσο, επειδή με τις σύγκλησες, θέλω να επιστρέψω σε αυτό που είπες, ότι η γυναίκα του ενός έχει καταγωγή από την Ηλία, ο κουμπάρος του άλλου έχει καταγωγή από την Αχαΐα. Ξέρεις πολύ καλά και εσύ και εγώ, και ας μην κρυβόμαστε, ότι αυτά είναι μόνο για δημοσιογραφική χρήση στην εφημερίδα που εργάζομαι και στο κανάλι που δουλεύεις, για να γεμίζουμε τις σελίδες και να γράφουμε ο ηλιακής καταγωγής τάδε ή που έλκει την καταγωγή του από το τάδε χωριό. Επί της ουσίας, η απουσία της Ηλίας εν προκειμένου, γιατί η Ηλία μας αφορά, είναι για μία ακόμα φορά εκοφαντική και ξέρεις, από τα κέντρα λήψη των αποφάσεων. Μακάρι να γίνουν όλα αυτά που χρειάζονται να γίνουν και να μην έχουμε ποτέ υπουργό, αλλά όπως και να το κάνουμε. Ήταν, Γιώργο, μία εκλογική αναμέτρηση που είχε αφήσει πολλές ελπίδες. Πρώτον, διότι ήταν καθαρό πλέον το προβάδισμα της Νέας Δημοκρατίας σε όλη τη Δυτική Ελλάδα
Πάμε στην Ηλία. Καθαρότατη νίκη αυτή τη φορά στο νομό Ηλίας. Διασφάλισε τους τρεις βουλευτές. Ένα μεγάλο όνομα της πολιτικής βρέθηκε από την Ευρώπη. Γύρισε πίσω στη χώρα μας. Δεν προτίμησε την Αλφα Αθηνών, αλλά προτίμησε τον νομό Ηλίας, τον τόπο καταγωγής του. Και μιλάμε για τον Δημήτρη Αβραμόπουλο. Με λίγες κουβέντες. Ήταν πολύ περισσότερες οι ελπίδες αυτή τη φορά να συμμετάσχει ο νομός στο επόμενο Υπουργικό Συμβούλιο από ότι τουλάχιστον στα τελευταία 2-3 συμβούλια τόσο της Νέας Δημοκρατίας μιλάμε. Υπουργό είχαμε τον Κώστα Τζαβάρα στην συγκυβέρνηση. Στη συνέχεια είχαμε και υφυπουργό, μην το ξεχνάμε. Τον κύριο Μπαξεβανάκη. Υφυπουργό Παιδείας. Στην προηγούμενη όμως θητεία 19-23 του κυρίου Μητσοτάκη, πραγματικά αγνοείται ηλίως από την σύνθεση του Υπουργικού Συμβουλίου. Οι ελπίδες είχαν γεννηθεί, δεν είχαν γεννηθεί από εμάς οι ελπίδες. Οι ελπίδες φαντάζομαι πως είχαν γεννηθεί και από τους ίδιους τους άμεσα ενδιαφερόμενους, όσο και από τα γαλάζια στελέχη της παράταξης τόσο στην Ηλία όσο και στη Μεσσηνία. Και αναρωτιέμαι αν πέρα από την ικανοποίηση και τη χαρά που μπορεί να νιώθουν για το θρίαμβο της παράταξής τους, πώς μπορεί να νιώθουν που για μία ακόμα φορά αυτοί που εκπροσωπούν, αυτοί που ψήφισαν, αυτοί που στήριξαν, αυτοί που ακολούθησαν σε όλη αυτή την προεκλογική περίοδο, έμειναν για μία ακόμα φορά εκτός του Υπουργικού Συμβουλίου και αποκτά ιδιαίτερη αξία με δεδομένο αυτό που είπαμε στο ξεκίνημα, ότι μιλάμε για το μεγαλύτερο Υπουργικό Συμβούλιο από τη μεταπολίτευση και μετά, που παρόλα αυτά δεν άδειασε κάποια θέση για να μπει κάποιος από τα μέρη μας. Είδαμε, από εδώ και πέρα θα σχολιάζουμε τα τεκτενόμενα. Έπιασαν και δουλειά οι υπουργοί μετά την παράδοση παραλαβή. Θα έχουμε και τις επόμενες ημέρες φυσικά τις προγραμματικές δηλώσεις της κυβέρνησης, αλλά και τα όσα θα υποστηρίξει η αντιπολίτευση εντός Βουλής. Οπότε οι εξελίξεις είναι ραγδαίες και τρέχουν. Γιώργο, να σας ευχαριστήσουμε. Παραμένουμε στην πολιτική επικαιρότητα. Λίγο 24 ώρα μετά τις κάλπες και ήδη εξειδικεύονται τα στοιχεία των exit polls σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο ψήφισαν οι πολίτες στις εκλογές της περασμένης Κυριακής. Η Νέα Δημοκρατία κυριάρχησε σε όλες τις ηλικιακές ομάδες και τις ομάδες επαγγελμάτων, με τα κόμματα να μην παρουσιάζουν σημαντικές διακυμάνσεις σε σχέση με τα τελικά ποσοστά τους στους συγκεκριμένους δείκτες. Επίσης, το κυβερνών κόμμα ήρθε πρώτο στη δεξιά, την κεντροδεξιά και το κέντρο. Ο ΣΥΡΙΖΑ ήρθε πρώτο στην κεντροαριστερά και την αριστερά, ενώ το ΠΑΣΟΚ αύξησε τα ποσοστά του και βρέθηκε στη δεύτερη θέση τόσο στη μεγάλη δεξαμενή του κέντρου, όσο και στους κεντροαριστερούς. Ποιοι επέλεξαν τα νέα κόμματα της Βουλής, πώς ψήφισαν στις εκλογές οι νέοι και πώς οι μεγαλύτεροι, ποιες εργασιακές ομάδες επέλεξαν τον κάθε πολιτικό χώρο και με ποια κριτήρια, πότε αποφάσισαν οι πολίτες τι θα ψηφίσουν, αυτά και πολλά άλλα συμπεράσματα αναλύονται από την εξειδίκευση των ποιοτικών χαρακτηριστικών των exit polls. Πρόκειται για τα στοιχεία που βοηθούν στην ακόμα μεγαλύτερη κατανόηση του εκλογικού αποτελέσματος, αλλά και του τρόπου που ψήφισε η ελληνική κοινωνία. Αναμενόμενο, εγώ τουλάχιστον το ανέμενα. Ψηφίσατε εσείς? Βεβαίως. Πήγατε αποφασισμένοι στην κάλπη? Εννοείται, εννοείται. Διασαρεσμένος ο κόσμος, αλλά εκφράστηκε με το Μητσοτάκη. Οι άλλοι όλοι τα είχαν κάναν θάλασσα για μένα. Εγώ πιστεύω, επειδή από χαρακτήρα είμαι αισιόδοξη, πιστεύω ότι όλα στην Ελλάδα θα πάνε καλά σε αυτή την όμορφη χώρα, αρκεί εμείς οι Έλληνες να αλλάξουμε λίγο. Σε αυτές τις εκλογές οι νέοι έδειξαν ότι η σειρά των πολιτικών τους επιλογών προσεγγίζει περισσότερο αυτή των μεγαλύτερων σε ηλικία ψηφοφόρων. Από την κατηγορία 17-24 μέχρι και την κατηγορία των 65 και άνω, χωρίς καμία απολύτως εξαίρεση, η σειρά τουλάχιστον των 4 πρώτων κομμάτων είναι ακριβώς η ίδια. Κάτι που δείχνει ότι οι επιλογές, ακόμη και των νεότερων ηλικιακά ομάδων, ακολουθούν την επιλογή των μεγαλύτερων, χωρίς έντονες διαφορές ή ακρότητες. Το αποτέλεσμα νομίζω δεν είναι αισιόδοξο για την οικονομία της χώρας. Μεγάλη αποχή, πολλά κόμματα μεγάλη μέσα έτσι. Αποχή, και αυτό είναι μια ένδειξη απόγνωσης και απελπισίας όταν το υψηλό ποσοστό αποχής. Να έχουν μυαλό να τα κάνουν όπως τα λένε, εντάξει. Βέβαια, ο ελληνικός λαός έχει έρθει σε αδιέξοδο λόγω έλλειψης εναλλακτικής απέλπισης, απογοήτευση, και η αξιωματική αντιπολίτευση δεν εμπιστεύτηκε, δεν τα κατάφερε. Σύμφωνα με τα στοιχεία των exit polls, σε όλες τις κατηγορίες απασχόλησης η Νέα Δημοκρατία διατηρεί την πρωτιά. Τις μεγαλύτερες διαφορές από το δεύτερο ΣΥΡΙΖΑ καταγράφει στους συνταξιούχους 50-18% και στους ελεύθερους επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενους με 45%-16%. Όσον αφορά στους Σπαρτιάτες, είναι ενδιαφέρον ότι το μεγαλύτερο μερίδιο τους στις κατηγορίες απασχόλησης βρίσκεται στους ανέργους, καθώς όπως προκύπτει ο 1 στους 10 επέλεξε το συγκεκριμένο κόμμα, ενώ ακολουθούν οι μισθωτοί του ιδιωτικού τομέα σε ποσοστό περίπου 7%. Πολλά τα κόμματα, αλλά ένα είναι το κόμμα. Το κόμμα είναι η Νέα Δημοκρατία. Αυτή βγήκε
με μεγάλη διαφορά. Αυτοί θα μας κυβερνήσουν τα επόμενα χρόνια, τα επόμενα 4 χρόνια. Οι άλλοι ας κάνουν ό,τι μπορούν. Σας ψηφίσατε? Φυσικά και ψήφισα. Περιμένετε από εδώ και προς? Εγώ περιμένω τη Νέα Δημοκρατία να κάνει τη δουλειά της, όπως ξέρει να την κάνει. Εγώ βέβαια είμαι δυσαρεστημένη. Δεν ήμουνα της κατάστασης αυτής, ούτε προετοιμασμένη τόσο πολύ. Λοιπόν, το εκλογικό ήταν αναμενόμενο. Με βάση τις απαντήσεις του Exit Poll, ένας στους 10 ψηφοφόρους κλείδωσε την απόφασή του για την κάλπη στις 25 Ιουνίου, μόλις την τελευταία εβδομάδα. Περίπου το 50% απάντησε ότι θα ψηφίσει το ίδιο κόμμα, ενώ ένας στους 4 είχε αποφασίσει ότι θα ψηφίσει πριν από τις εκλογές του Μαΐου. Όπως είχε αποτυπωθεί και στις προεκλογικές δημοσκοπήσεις, η Νέα Δημοκρατία κυριαρχεί στον χώρο της κεντροδεξιάς και της δεξιάς, ενώ καταλαμβάνει την πρώτη θέση και στις προτιμήσεις των κεντρών συνολικά. Αντίθετα, ο ΣΥΡΙΖΑ υπερέχει στην αριστερά και στην κεντροαριστερά και αναδεικνύεται τρίτο κόμμα στους κεντρώους. Το ΠΑΣΟΚ καταγράφει αξιόλογα ποσοστά στους κεντρώους και τους κεντροαριστερούς, καταλαμβάνοντας τη δεύτερη θέση και στις δύο ομάδες πολιτών, μετά τη Νέα Δημοκρατία στους κεντρώους και μετά τον ΣΥΡΙΖΑ στους κεντροαριστερούς. Ενώ το ΚΚΕ εμφανίζεται ιδιαίτερα ισχυρό στο χώρο της αριστεράς. Είχε κριθεί από τις 21 Μαΐου. Το θέμα τι θα πήγε, έπαιρνε 40, 41, 42, εν πάση περιπτώσει. Το μόνο ανησυχητικό είναι ότι έχουν βγει 3 ακροδεξιά κόμματα. Αυτό είναι κακό. Στο αστυνομικό δελτίο τώρα έχουμε 2 υποθέσεις ναρκωτικών μέσα σε λίγα χιλιόμετρα. Η μία αφορά την περιοχή της Δυτικής Αχαΐας και άλλη το Δήμο Ήλιδας. Είναι κοντά μας ο Γιάννης Τσουκαλάς για να μας μεταφέρει το ρεπορτάζ. Γιάννη, καλησπέρα. Κώστα, καλησπέρα. Σήμερα λοιπόν η αστυνομία ανακοίνωσε την εξιχνίαση και την εξάρθρωση 2 υποθέσεων που αφορούν σε διακίνηση ναρκωτικών στην Ηλία αλλά και στην Αχαΐα. Σοβαρότερη, προφανώς, βάσει των ποσοτήτων που κατασχέθηκαν, είναι η υπόθεση της Αχαΐας. Καθώς... Από εκεί είναι και τα πλάνα που βλέπουμε αυτή τη στιγμή στους δέκτες μας. Ακριβώς. Το βίντεο λοιπόν είναι από ένα δάσος που βρίσκεται στη Δυτική Αχαΐα, στο οποίο οι συλληφθέντες το χρησιμοποιούσαν ως κύριο χώρο απόκρυψης των ναρκωτικών ουσιών. Η αστυνομική τμήματος δίωξης ναρκωτικών πατρών, που ανέλαβα και την προανάκριση για αυτή την υπόθεση, εξάρθρωσαν μια εγκληματική ομάδα στην Αχαΐα, τα μέλη της οποίας εμπλέκονται στη διακίνηση ναρκωτικών σε διάφορες περιοχές του γειτονικού νομού, συλλαμβάνοντας μάλιστα 3 άτομα, 2 άνδρες και 1 γυναίκα. Ο ένας συλληφθής συνελήφθη στην οικία του, όπου προσπάθησε να διαφύγει, μάλιστα προσβάλλοντας και στεναρή αντίσταση κατά των αστυνομικών, αποθώντας του με τα χέρια και τα πόδια του, ενώ σε έρευνες που ακολούθησαν στην οικία του εντοπίστηκαν ποσότητες ηρωίνης καθώς και ένα πιστόλι. Η μία γυναίκα συνελήφθη, διότι σε έρευνα που έγινε στην οικία της, που διέμενε με έναν από τους 2 συλληφθέντες, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν επίσης ζυγαριές ακριβίας και ναρκωτικές ουσίες. Οι αστυνομικοί του τμήματος δίωξης ναρκωτικών πατρών κατέσχισαν συνολικά ποσότητες ηρωίνης συνολικού βάρους 7 κιλών και 900 γραμμαρίων, περίπου 8 κιλά ηρωίνης δηλαδή, και 700 γραμμάρια κατέργασης κάναβης. Ενώ, Κώστα, οι αστυνομικοί εκτιμούν ότι η συνολική αξία που θα επέφερε η αγοροπολισία των ναρκωτικών ξεπερνά και τις 210.000 ευρώ. Μιλάμε για ένα πολύ μεγάλο ποσό που θα προερχόταν, αν τα καταφέραν, από τη διακίνηση της ηρωίνης. Ακριβώς. Τώρα να πάμε στην Ηλία, μια υπόθεση που εκτελήχθηκε στην Αμαλιάδα, όπου χθες συνελήφθη από τους αστυνομικούς του Τμήματος Ασφάλειας Ήλιδας ένας άνδρας, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε κακουργηματικού χαρακτήρα δικογραφία για κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών. Είναι η φωτογραφία που βλέπουμε ακριβώς. Είναι οι κατασχεθήσεις, με συγχωρείς, ποσότητες ναρκωτικών από την ασφάλεια της Ήλιδας. Η αστυνομική λοιπόν της ασφάλειας στην Αμαλιάδα, αξιοποιώντας τις πληροφορίες και έπειτα από έρευνα που πραγματοποίησαν στην οικία του συλληφθέντα, βρήκαν και κατέσχεσαν 4 συσκευασίες που περιείχαν περίπου 1,5 κιλό κάναβης, 2 λειτουργικές ζυγαριές ακριβίας, καθώς και πλήθος διάφανων πλαστικών συσκευασιών που προορίζονταν για τη διακίνηση της κάναβης σε περιοχές της Ηλίας. Κώστα. Για να σε ευχαριστήσουμε πολύ για την εγκυρότητα του ρεπορτάζ. Να γυρίσουμε σελίδα στο δελτίο μας. Αυξάνεται όσο ανεβαίνει και η θερμοκρασία η κίνηση στα εποχιακά είδη που αφορμή έχουν τις εξορμήσεις μας στις παραλίες. Οι πολίτες προμηθεύονται ήδη γυαλιά ηλίου, μαγιό, ήδη ένδυση και υπόδησης, αξεσουάρ αλλά και ό,τι έχει να κάνει με τη θάλασσα. Από την πλευρά τους, οι καταστηματάρχες ελπίζουν σε ακόμα υψηλότερες θερμοκρασίες και ακόμα καλύτερες μέρες, κυρίως με την έλευση και των ετεροδημοτών, με τις άδειες βεβαίως του Ιουλίου και του Αυγούστου. Αυξημένη φαίνεται πως είναι η κίνηση για τα καταστήματα που προμηθεύονται καλοκαιρινά ήδη, καθώς ολοκληρώνεται ο πρώτος μήνας και μπαίνουμε αισίως τον Ιούλιο με τις μεγάλες θερμοκρασίες και τους καύσωνες. Έχει ξεκινήσει γιατί μας πήγαν πολύ πίσω ο Μάιος και ο Ιούνιος λόγω με τις βροχές. Τώρα καμία εβδομάδα έχει λίγο ξεκινήσει.
Ελπίζουμε να κάνουμε κάτι και αυτό το καλοκαίρι, γιατί η αγορά, ξέρετε, έχει προβλήματα διάφορα. Προτιμούν τις ελληνικές εταιρείες, προτιμούν να είναι λίγο επώνυμο, προτιμούν την ποιότητα. Αρέσουν όλα τα χρώματα. Δεν είναι θέμα προτίμησης. Όλα τα χρώματα, κάθε χρόνο, σχέδια, χρώματα. Το καλοκαίρι άργησε, αλλά ήρθε για να μείνει. Έχουμε μπροστά μας 2-3 μήνες. Ο κόσμος έχει αρχίσει. Αρχές Ιουλίου θα αρχίσουν και οι πρώτες άδειες. Θα αρχίσουν να έρχονται οι τροδημότες και τέτοια. Πιστεύω ότι όλα θα πάνε καλά. Είναι σε πρώτη ζήτηση. Βερμούδες, μαγιό, σαγιονάρες, διάφορα αυτά που είναι για τη θάλασσα είναι σε πρώτη ζήτηση. Μαγιό, γυαλιά, ένδυση και υπόδηση, αξεσουάρ και είδη για την παραλία έχουν την τιμητική τους. Ενώ η κίνηση φαίνεται πως είναι ανωδική, καθώς από την 1η Ιουλίου κάνουν την εμφάνισή τους οι άδειες του καλοκαιριού αλλά και οι ετεροδημότες που θα δώσουν μία ανάσα στην αγορά. Έχει ξεκινήσει η κίνηση στα γυαλιά. Η αλήθεια είναι ότι ο καιρός δεν βοήθησε τα είδη ουσιαστικά του καλοκαιριού. Τελευταία χρόνια. Ουσιαστικά ο κόσμος έχει ξεκινήσει και προτιμάει κάποια λίγο πιο ποιοτικά πραγματάκια στα γυαλιά ηλίου. Έχει αρχίσει και καταλαβαίνει ουσιαστικά ότι πλέον πρέπει να προστατεύουμε σε αυτή την υγεία μας. Παίρνουν για τα παιδάκια το καλοκαίρι γυαλιά ηλίου. Βεβαίως, βεβαίως. Το παιδικό γυαλά και ηλίου ουσιαστικά είναι κάτι το οποίο τα τελευταία χρόνια έχουν αυξηθεί πάρα πολύ πωλήσεις του. Γιατί ο κόσμος ουσιαστικά θέλει να προστατεύει τα παιδιά του. Ο καιρός και οι αλλαγές της θερμοκρασίας μέχρι και τώρα δεν ευνόησαν τα μαγαζιά με τα είδη αυτής της εποχής. Όμως, όπως λένε οι καταστηματάρχες, το καλοκαίρι φαίνεται πως ήρθε για να μείνει. Παίρνει τα πάντα για τη θάλασσα. Έχει ξεκινήσει για τα καλά. 2 εβδομάδες τελευταίες ο κόσμος έχει μπει στη λογική να ψωνίζει για θάλασσα. Παίρνει όλα τα είδη της θαλάσσης. Από σαγιονάρα, πετσέτα, ομπρέλα, καρεκλάκια, όλα αυτά τα είδη. Και σαφώς και για το σπίτι, το ανεμιστήρες, κλιματιστικά που έχουμε και στο κατάστημά μας και αυτά. Η κρίση έχει επηρεάσει το είδος? Όχι, καθόλου. Ο κόσμος έρχεται καθημερινά. Και λίγο πίσω ο καιρός, έτσι. Ο καιρός μας. Το κρίσιμο θέμα των ΣΧΟΑΠ του Δήμου Πύργου μονοπόλησε το ενδιαφέρον κατά τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Την εισήγηση έκανε ο αρμόδιος αντιδήμαρχος Γιάννης Αργυρόπουλος, ο οποίος δεν απέκλεισε εντός της εβδομάδας να δημοσιευτεί το σχέδιο στην εφημερίδα της κυβέρνησης. Κάτι που σημαίνει ότι βρισκόμαστε πλέον και στην τελική ευθεία για να επιληθούν πολλά προβλήματα στον πολεοδομικό σχεδιασμό της ηλιακής πρωτεύουσας. Στην πολύ σημαντική ανακοίνωση ότι προχωρά ακόμα πιο γρήγορα ο φάκελος και το ΣΧΟΑΠ σχεδίων χωρικής και οικιστικής οργάνωσης ανοιχτών πόλεων, προχώρησε ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών Γιάννης Αργυρόπουλος κατά τη διάρκεια της τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Πύργου. Μάλιστα, όπως είπε ο κ. Αργυρόπουλος, δεν αποκλείεται εντός της εβδομάδας να δημοσιευθεί και στην εφημερίδα της κυβέρνησης, κάτι που σημαίνει ότι βρισκόμαστε πλέον στην τελική ευθεία για να επιληθούν πολλά προβλήματα στον πολεοδομικό σχεδιασμό της ηλιακής πρωτεύουσας. Το ΣΧΟΑΠ, μελέτη για το ΣΧΟΑΠ που πέρασε από 1000 μύρια κύματα ο κύριος Παναγόπουλος αλλά και ο κύριος Ανδριόλας. Λοιπόν, το έζησαν και στις συνεδριάσεις του ΣΥΠΟΘΑ. Πρόκειται ουσιαστικά για μια εξέλιξη η οποία πρόκειται να επιλύσει πολλά και ουσιαστικά ζητήματα που ταλαιπωρούν εδώ και χρόνια τον πύργο, όπως θέματα που έχουν να κάνουν με την χρήση γης και τις οριοθετήσεις με την οριοθέτηση ρεμάτων στην πόλη που θα ανοίξει το δρόμο για επενδύσεις και άλλες οικοδομικές δραστηριότητες. Η πρόταση του κυρίου Ανδριόλα είναι για το υπόμνημα του ΤΕΕ, του Τεχνικού Επιμελητηρίου. Θα έλεγα ότι είναι σωστή και μπορούμε να την υιοθετήσουμε, κύριε Δήμαρχε. Να έχουμε να συγκροτηθεί μια ομάδα τεχνοκρατών οι οποίοι να δουν σε ποιο σημείο ακριβώς βρισκόμαστε και ποια είναι τα επόμενα βήματα, τα οποία βεβαίως χρειαζόμαστε τη βοήθεια του τεχνικού μελητηρίου για να τα τρέξουμε. Αλλά και πάλι επαναλαμβάνω ότι αυτές οι διαδικασίες είναι χρονοβόρες, κρατούν όχι μήνες, χρόνια. Και για να έχουμε την επέκταση του βορείου τμήματος στο σχέδιο πόλης νομίζω ότι θα περάσουν αρκετά χρόνια. Ωστόσο, δεν ληφθήκε κάποια απόφαση για το θέμα, καθώς για την αγορά εκτάσεων απαιτείται η παρουσία των 2/3 των Δημοτικών Συμβούλων. Κάτι που δεν επιτεύχθηκε. Όμως, αποφασιστική σύγκληση μιας διαπαραταξιακής επιτροπής, οι οποίοι είναι γνώστες των πολεοδομικών θεμάτων, ώστε να προχωρήσουν μετά την ψήφιση του θέματος οι σχετικές διαδικασίες. Θεωρώ ότι θα πρέπει να πάρουμε μια πολιτική απόφαση για την δημιουργία, την εξαγορά μάλλον των οικοπαίδων πίσω από το
δημοτικό στάδιο, το δημοτικό και το κλειστό γυμναστήριο και το κολυμβητήριο. Νομίζω ότι είναι οριοθετημένες οι εκτάσεις για τις οποίες έχουν προσφύγει στα δικαστήρια οι ιδιώτες, είναι οριοθετημένες. Οπότε μπορούμε να δούμε και ποιο είναι το αντίτιμο με βάση τις αντικειμενικές αξίες. Οι αντικειμενικές αξίες, κάνω μία παρένθεση εδώ, ότι είμαστε ο μοναδικός Δήμος στην Ηλία που καταθέσαμε τεκμηριωμένη πρόταση για την μείωση των αντικειμενικών αξιών και οι πληροφορίες που έχουμε είναι ότι όσοι Δήμοι έχουν καταθέσει προτάσεις στους Δήμους αυτούς θα υπάρξει μείωση των αντικειμενικών αξιών, το οποίο θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ έτσι σοβαρό θέμα και προς όφελος των Τεράστια προβλήματα αντιμετωπίζουν εδώ και περίπου 1,5 χρόνο οι κάτοικοι οικισμού 12 οικογενειών στο νεοχώρι της Κυλλήνης, οι οποίοι το χειμώνα πνίγονται στη λάσπη και το καλοκαίρι ζουν συνθήκες αχάρας λόγω της κόνης. Αφορμή για την κατάσταση αυτή αποτελεί ένας δρόμος που, αν και έχει ξεκινήσει, ουδέποτε έχει τελειοποιηθεί. Μάλιστα, στο συγκεκριμένο σημείο διαμένουν και ηλικιωμένοι με προβλήματα υγείας, αλλά και οικογένειες με μικρά παιδιά. Εγκλωβισμένοι μέσα στα ίδια τους τα σπίτια, νιώθουν ότι βρίσκονται οι κάτοικοι γειτονιάς του νεοχωρίου Κυλλήνης εξαιτίας έργων που δεν έχουν ολοκληρωθεί στην όδο που διατρέχει τις κατοικίες τους, με αποτέλεσμα το χειμώνα να πνίγονται στη λάσπη και τώρα το καλοκαίρι από τη σκόνη. Ειδικά κατά τις ημέρες που η ζέστη είναι αφόρητη, το να περάσει αυτοκίνητο από το σημείο δημιουργεί έντονα προβλήματα και η σκόνη αιωρείται, με τους κατοίκους να ασφυκτιούν. Εκτός των άλλων, στο συγκεκριμένο σημείο μένουν ηλικιωμένοι με προβλήματα υγείας, αλλά και μικρά παιδιά. Βλέπουμε ότι μας περνάνε τα αυτοκίνητα κάθε μέρα, μας σκονίζουν, δεν μπορούμε να βγούμε έξω και καθόμαστε όλοι στο σπίτι. Δεν μπορούμε να βγούμε έξω το βράδυ να δροστούμε λίγο σκόνη, συνέχεια. Είναι τώρα κανένα χρόνο, 1,5 τόσο εκεί πάει. Όσο μπορούν να φτιάξουν εδώ πέρα το δρόμο. Είναι άνθρωποι, δεν είμαστε ζούγκλα. Αυτή η κατάσταση είναι απαράδεκτη. Αν θα ρίξει μια βροχή, οι γυναίκες να πάνε στην εκκλησία δεν μπορούν. Παίρνουν παπούτσα, άλλα στην τσάτα τα καλά και τα παλιά για να περάσουν να πάρει στην εκκλησία. Σωστό. Είναι απαράδεκτο το 2023. Κάτι και πρέπει τώρα να το κάνουμε. Καλοκαίρι, ας πούμε, τώρα το καλοκαίρι, ακόμα χειρότερη. Ακόμα χειρότερη με τη σκόνη. Οπότε, και αυτό το φαινόμενο δεν είναι τωρινό μόνο. Mm-hmm. Είναι καιρό. Οι κάτοικοι συγκεντρώθηκαν διαμαρτυρόμενοι έντονα για την καθυστέρηση αποπεράτωσης, με το μόνο που ζητούν να είναι να δοθεί μια λύση και να αποκατασταθεί η οδοπία. Δεν μπορούμε να βγούμε έξω από τη σκόνη. Έχω ανταπνευστικό, έχω καρδιά, έχω κυριευθεί καρδιά. Δεν μπορώ να βγω έξω, δεν λέω ψέματα. Mm-hmm. Και δεν μπορούμε να καθίσουμε. Δηλαδή, ζέστη και μέσα στο σπίτι. Μέσα στο σπίτι, έξω δεν αντέχουμε. Το είπαμε στον Δήμαρχο, η ίδια το είπα. Είπε Τρίτη, Τετάρτη θα στείλει το συνεργείο, ακόμα τίποτα. Το χειμώνα με τα νερά, με τα πόδια δεν περνάς. Και τώρα με τη σκόνη, το σπίτι δεν μπορείς να ανοίξεις. Σπίτι και εμείς άμμο μας. Δεν μπορούμε να ανοίξουμε ένα παράθυρο, να πάρουμε λίγο φρέσκο. Να καθίσουμε κάτω από τη βουλιά μου και ίσκιο λίγο δροσά. Το πρόβλημα φαίνεται να γίνεται μόνιμο, αφού η κατάσταση αυτή υφίσταται εδώ και 1,5 περίπου χρόνο. Βεβάκι, δεκαετία του 80, που ήταν πριν ρίξει άσφαλτο εδώ, που μας έτρωγε σκόνη και η λάσπη, και πλέον ζούμε τα ίδια εν έτη 2023. Βλέπετε τα χάλια που υπάρχουν εδώ πέρα, φτιάξανε, κάνανε, θα τα κάνουνε, θα τα ράνουνε, πού είναι τα. Δεν μπορούμε να αναπνεύσουμε από τη σκόνη, έχουμε σπίτια, έχουμε μικροπαίδια. Τι κατάσταση είναι αυτή, πού ζούμε. Πείτε μου πού ζούμε. Δεν ξέρω ποιος είναι ο υπεύθυνος, κάποιος υπεύθυνος υπάρχει. Έτσι δεν είναι. Δεν μπορούμε να περάσουμε τα αυτοκίνητα. Περνάνε κάποιοι ξένοι, αλλά πρέπει να τύχει να περάσει την ώρα που περνάει το αυτοκίνητο. Να δεις τι σηκώνει για να το καταλάβεις. Αυτή η σκόνη που εισπνέουμε, αυτή η βρωμιά, τι κατάσταση είναι αυτή. Έχουμε σπάσει τα αυτοκίνητα. Για το πρόβλημα που αντιμετωπίζει η γειτονιά στο Νεοχώρι εξαιτίας της υπάρχουσας κατάστασης, έχει ενημερωθεί και η Δημοτική Αρχή του Δήμου Ανδραβίδας Κυλλήνης, με τον Δήμαρχο Γιάννη Λέντζα να τονίζει πως έχει ήδη ενοχληθεί ο εργολάβος, ο οποίος πρέπει να προχωρήσει στην αποκατάσταση του δρόμου. Ο κ. Λέντζα σημείωσε δε πως εντός της εβδομάδας το πρόβλημα θα επιληθεί. Έχουμε μιλήσει, όντως υπάρχει ένα θέμα. Αφορά τα έργα αποκατάσταση που έχουν προκύψει από το βιολογικό καθαρισμό, ήταν οι εσκαφές. Βέβαια, όταν γίνεται μια εσκαφή, υπάρχει ένα χρονοδιάγραμμα μέχρι να γίνει πλήρη αποκατάσταση του δρόμου, γιατί πρέπει να καθίσει, όπως λένε
η εργολάβη. Το χώμα με τις βροχές, να μην χρειαστεί και περισσότερο επιπλέον ποσότητες. Είμαι σε συνεχή επικοινωνία με τον εργολάβο, τον έχω πιέσει. Μου έχει δώσει την υπόσχεσή του ότι μέσα στη βδομάδα αυτή θα έχουμε προχωρήσει άμεση αποκατάσταση αυτού του προβλήματος, οπότε θα υπάρξει και οριστική λύση. Αλλάξουμε εντελώς θέμα, κλίμα και διάθεση. Το πιο ηχηρό παρόν έδωσε η νέα γενιά στη συναυλία της ιδιαίτερα δημοφιλούς τραγουδίστριας Αναστασίας στην κεντρική πλατεία του πύργου. Μαθητές σχολείων της πόλης διασκέδασαν με τα τραγούδια της νεαρής καλλιτέχνηδος, ενώ από τη συναυλία δεν έλειψαν και πολίτες όλων των ηλικιών, κατακλείζοντας κυριολεκτικά όλο το χώρο της πλατείας. Η συναυλία διοργανώθηκε από το Δήμο Πύργου με αφορμή τη λήξη της σχολικής χρονιάς. Ποιος θα έλεγε πως έγινε ρουτίνα μου. Αν κυβέρνει το καράβι, μία αγάπη μας, ναυαγίσαμε κι οι δυο μας. Απ' τα λάθη μας, δεν πιστέψαμε ποτέ μας. Στην αγάπη μας, ναυαγίσαμε κι οι δυο μας. Που μη ρωτάς τι θα κάνα για μας. Μη μιλάς στα αστερικά να με πάμε. Ερώτας, ερώτας, ερώτας. Μη μιλάς, μη μιλάς, μη μιλάς. Η σχολή καράτε του Ηλίου προπονητή Διαμαντή Κρεμίδα από κοινού με τον σύλλογό του την Ολυμπιακή Φλόγα πραγματοποίησε μια ξεχωριστή εκδήλωση για τη λήξη της φετινής χρονιάς των μαθημάτων. Κατά τη διάρκεια της τελετής λήξης, βραβεύτηκαν οι αθλητές της σχολής για τη σκληρή καθημερινή προσπάθειά τους, υπήρξε επίδειξη, αλλά και τα μέλη βραβεύτηκαν του αγωνιστικού τμήματος για τις επιτυχίες τους σε πανελλήνια και διεθνή πρωταθλήματα. Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους εκπρόσωποι αρχών και φορέων του νομού. Με μια θεματική τελετή λήξη στο χώρο Κάλτσα το Έολος, ο Σύλλογος Καράτε του Πύργου Ολυμπιακή Φλόγα, του προπονητή Διαμαντή Κρεμίδα, ολοκλήρωσε έναψη καλοκαιριού μια ακόμα σεζόν τα μαθήματά της για τους μικρούς αλλά και τους μεγαλύτερους μαθητές και αθλητές της. Μαθαίνουν ότι αν κάποιος τα αγγίξει, δεν επιτρέπεται. Όπως και δεν επιτρέπεται να δίνει μάχες για επιβεβαίωση. Αυτό το κάνει μέσα στη σχολή, με σάκους, με στόχους και με σωστή καθοδήγηση. Ευχαριστώ που είστε δίπλα στα παιδιά σας, που είναι στον αθλητισμό, που γνωρίζουν και κάνουν ένα άθλημα που ευχόμαστε ποτέ να μην χρειαστεί στη ζωή τους, αλλά αν χρειαστεί θα είναι το μόνο που θα είναι εκεί. Δεν θα είναι οι γονείς, δεν θα είναι η μαμά, δεν θα είναι ο μπαμπάς, δεν θα είναι κανένας. Θα είναι οι ίδιοι και οι γνώσεις. Κατά τη διάρκεια της τελετής λήξης παρουσιάστηκαν στο κοινό τεχνικής του καράτε, ενώ βραβεύτηκε το σύνολο των αθλητών ως ηθική αδεμιβή για την σκληρή καθημερινή προσπάθεια που καταβάλουν αλλά και τις επιτυχίες τους σε πανελλήνια και διεθνή πρωταθλήματα. Θα πρέπει να, μέσω της ακοής, να πάρει μια εντολή, να τη στείλει στον εγκέφαλο, να την επεξεργαστεί, να δώσει εντολή μέσω του νευρικού συστήματος στο άκρο και το άκρο να εκτελέσει. Φανταστείτε λοιπόν ότι πριν μας δείξει μια σφαλιάρα ή μια βροχιά κάποιος, έχουν προηγηθεί 5-6 κινήσεις. Αυτό λοιπόν είναι και το νους υγιής εν σώματι υγιή που έλεγαν και οι αρχαίοι. Όταν το μυαλό δουλεύει και μαθαίνει να σκέφτεται γρήγορα, τότε και το σώμα μπορεί να ακολουθήσει και να αντιδράσει. Την εκδήλωση του Συλλόγου τίμησαν με την παρουσία τους εκπρόσωποι αρχών και φορέων του νομού. Η σχολή Ολυμπιακή Φλόγα προσφέρει όχι μόνο αθλητικές γνώσεις πάνω στην πολεμική τέχνη του καράτε, αλλά προωθεί σε όλους τους αθλητές της και πανανθρώπινες αξίες του Ολυμπισμού και αθλητισμού ιδεώδους, όπως το εφαγωνίζεται και η Ευγενής Άμυλα. Αξίζει να σημειωθεί ότι τα μαθήματα για τη νέα χρονιά θα ξεκινήσουν από την 1η Σεπτεμβρίου τόσο στα τμήματα παραδοσιακού καράτε, όσο και στα τμήματα της αγωνιστικής ομάδας. Οθούν τα παιδιά στον αθλητισμό και κάνουν ένα άθλημα το οποίο ξέρουμε ότι
ότι μπορείς να χρησιμοποιείς και το μυαλό, όχι μόνο το σώμα και τη δύναμη, αλλά και το μυαλό. Συγχαρητήρια και εμείς θα είμαστε πάντα το δίπλα σας και το ξέρετε. Αυτό συμβολίζει και σημαίνει μας. Θα συγχαρώ εσένα και τους συνεργάτες σου, γιατί εσύ είσαι το υπόδειγμα σε αυτά τα νέα παιδιά που μαθαίνουν πειθαρχία, μαθαίνουν να σέβονται τον συμπολίτη, τον αντίπαλο στις πολεμικές τέχνες, όπως λες και εσύ, ακόμα και αν δεν χρειάζεται. Και βεβαίως τους δίνεις αρχές, ήθος, πάνω απ' όλα για να μπορούν να είναι στη ζωή τους ετοιμοπόλεμοι από κάθε άποψη. Άρα πολλά συγχαρητήρια σε σένα και πολλά συγχαρητήρια και στα παιδιά που βλέπω ότι είναι έτοιμοι και μάχημοι όλοι, έτσι. Και λίγο πριν ολοκληρώσουμε το δελτίο μας, να περάσουμε να δούμε ειδήσεις από τον κόσμο με τη βοήθεια της ελληνικής υπηρεσίας του Euronews. Δεύτερο μήνυμα ευγνωμοσύνης του Βλαντιμίρ Πούτιν για την αποτροπή ενός εμφυλίου πολέμου, όπως χαρακτήρισε την κλιμακούμενη ανταρσία Πριγκόζιν από το βράδυ της Παρασκευής έως και το Σάββατο, το απίφθινε για πρώτη φορά διαζώσεις. 12 ώρες μετά το διάγγελμά του προς το ρωσικό λαό, μίλησε στο Κρεμλίνο σε μονάδες του Υπουργείου Άμυνας, της Ρωσικής Φρουράς, των Υπηρεσιών Πληροφοριών, του Υπουργείου Εσωτερικών και της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Προστασίας, που είναι επιφορτισμένη με την ασφάλεια υψηλών αξιωματούχων και των πυρηνικών της χώρας. Ο Βλαντιμίρ Πούτιν το βράδυ της Δευτέρας ανακοίνωσε ουσιαστικά και την πλήρη διάλυση της Βάγκνερ, την οποία, όπως είπε, τη χρηματοδότησε με περισσότερα από $1 δισεκατομμύριο το 2022 και το 2023. Ο Βλαντιμίρ Πούτιν δεν αναφέρθηκε σε καμία από τις δύο εμφανίσεις του στο Γευγένη Πριγκόζιν. Ο Άντερσον Λι Όλτριχ ομολόγησε την ενοχή του για τη μαζική επίθεση το 2022 σε ένα νυχτερινό κέντρο που βρίσκονταν μέλη της κοινότητας Λότκι Πλά στο Κολοράντο Σπρίνγκς. 5 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους όταν ο ένοπλος μπήκε στο Club Q και ξεκίνησε να πυροβολεί αδιακρίτως με ένα ημιαυτόματο τουφέκι. Ο Όλτριχ θα εκτίσει 5 συνεχόμενες ισόβιες καθήρυξεις συν 48 χρόνια για κάθε απόπειρα δολοφονίας, συνολικά 2.208 επιπλέον χρόνια. Εκατοντάδες χιλιάδες προσκυνητές κινήθηκαν μέσω της κοιλάδας της Μίνα της Σαουδικής Αραβίας στο όρος Αραφάτ τα ξημερώματα της Τρίτης, κατά τη διάρκεια μιας σημαντικής ημέρας του μουσουλμανικού προσκυνήματος Χατζ, για να συμμετάσχουν σε δέηση και να ζητήσουν συγχώρεση, καθώς και να ακούσουν κηρύγματα. Αυτή η μέρα λατρείας, που θεωρείται ως η κορύφωση του ετήσιου Χατζ, λαμβάνει χώρα στον τόπο που οι μουσουλμάνοι πιστεύουν ότι ο προφήτης Μωάμεθ έκανε το τελευταίο του κήρυγμα, καλώντας για ισότητα και ενότητα μεταξύ των μουσουλμάνων. Οι μουσουλμάνοι πιστεύουν ότι η προσευχή αυτή την ημέρα στο όρος Αραφάτ, περίπου 20 χιλιόμετρα ανατολικά της ιερής πόλης της Μέκας, είναι η καλύτερη ευκαιρία για σωτηρία και ανανέωση. Η υπερσυντηρητική κυβέρνηση του Ισραήλ ενέκρινε σχέδια για την ανέγερση χιλιάδων νέων κατοικιών σε παράνομους ή Ισραηλινούς οικισμούς στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη. Περισσότερες από 5.000 στεγαστικές μονάδες βρίσκονται σε διάφορα στάδια σχεδιασμού, αλλά δεν είναι σαφές πότε θα ξεκινήσει η κατασκευή τους. Η διεθνής κοινότητα μαζί με τους Παλαιστινίους θεωρεί την κατασκευή οικισμών παράνομη και εμπόδιο στην ειρήνη. Η απόφαση έρχεται μέσω αυξανόμενης βίας στα κατεχόμενα εδάφη και αυξανόμενης κριτικής για τις πολιτικές επικισμών του Ισραήλ. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε η ενημέρωσή σας από την Ολυμπιακή Ραδιοφωνία Τηλεόραση. Από όλους εμάς τίποτα άλλο, πάρα πολλές ευχές. Γεια σας.